Καλημέρα κυρία Καφαντάρη. Γεια σας. Καλημέρα σε όλους και όλες τις ακροάτριες, τους ακροατές και σε εσάς βέβαια Να πρώτα απ' είστε όλα. καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια Έχετε σας κύριε κάποια... Καφαντάρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Έχετε κάποια ενημέρωση καλύτερη από τη δική μας για όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες και αφορούν τις δηλώσεις Μουζάλα και την απέτηση των ΑΝΕΛ να απομακρυνθεί από την που ζητούν την κυβέρνηση ο κεφαλή κ. του Μουζάλας. Πιπινάκη, ναι. Κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση παραπέρα. Ξέρω ότι γίνεται μία σύσκεψη του Μαξίμου που ασχολείται και με αυτό το θέμα, αν και το κυρίαρχο είναι η Σύνοδος Κορυφής η οποία ξεκινάει αύριο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να πω ότι καλό είναι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές από κάποιο λάθος εκπαραδρομής έκφραση, γιατί αυτό εξάλλου φάνηκε και από τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μουζάλας ο Υπουργός και βέβαια ζήτησε άμεσα και συγγνώμη να το πούμε έτσι. Το να δημιουργούμε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα και δεν ξέρω ποιον βοηθάει αυτή η κατάσταση να δημιουργείται τη στιγμή που αύριο έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο και για το προσφυγικό και τις σχέσεις δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η αλήθεια είναι κυρία Καφαντάρη ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες στα θέματα τα εθνικά και κυρίως αυτό που έχει να κάνει με την ονομασία τη συγκεκριμένη έχουν κόκκινες γραμμές. Αλλά θεωρείτε ότι είναι υπερβολική αυτή η αντίδραση παραμονή της Συνόδου Κορυφής? Σας είπα και πριν, σέβομαι τις κόκκινες γραμμές που έχει ο άλλος κυβερνητικός εταίρος, γιατί πραγματικά αυτή η συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο, αυτή η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένους στόχους και παραμερίζει διάφορες ιδεολογικές επιμέρους απόψεις που υπάρχουν στα δύο μέρη κλπ. Σέβομαι βέβαια αυτό, αλλά έχω ένα ερωτηματικό πώς εξυπηρετεί. Τι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και εδώ πέρα θα ήθελα να ρωτήσω να πω ότι είναι σε όλους ας πούμε αναγνωρίσιμο το έργο το οποίο έχει κάνει ο συγκεκριμένος Υπουργός για το μεταναστευτικό. Οπότε σε μία άτυχη στιγμή έγινε μία λάθος έκφραση εκ παραδρομής την οποία ανασκεύασε με τη δήλωσή του, ας πούμε, σήμερα ζητώντας και συγγνώμη. Οπότε αυτόν τον θόρυβο γενικότερα δεν τον καταλαβαίνω και ειδικά δεν τον καταλαβαίνω. Στην παρούσα τον φάση, καταλαβαίνω από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία στο θέμα το προσφυγικό δεν έχει προτάσεις και λαϊκίζει ακροδεξιά, θα έλεγα. Έτσι, το βιώνουμε κάθε μέρα. Αυτό το λέτε όχι για τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, γιατί χθες ήταν συνειδωμένη και μάλιστα είπε κάτι το οποίο πρέπει να θέλουμε και τη σχόλιο σας, ότι αφενός το κράτος δεν υπάρχει συνειδωμένη, είναι μόνο η ΜΚΟ, βρήκε έναν υπάλληλο του Κελπνό, μοναδικό κρατικό υπάλληλο. Είναι αλήθεια ότι η ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές έχουν την κατάσταση συνειδωμένη, τη χειρίζονται περισσότερο, και αφετέρου κάλεσε και θα λέγαμε και τα στελέχη τα κυβερνητικά ότι απουσιάζουν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες, γιατί τον άκουσα ίδια, έβαλε ένα ερώτημα. Υπάρχει σχέδιο εκένωσης, ποιο το σχέδιο εκένωσης της ειδωμένης από την πλευρά της κυβέρνησης? Τώρα, τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία για εκένωση και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Η θέση της κυβέρνησης και αυτό που ακολουθείτε μέχρι στιγμής είναι υπηθό. Και ο τρόπος, ο καλύτερος ενημέρωσης του κόσμου που απελπισμένος έχει και παραπληροφορημένος βέβαια, έτσι, διότι η δομένη ουσιαστικά έχει κλείσει, είναι συνοστισμένος εκεί. Ο κόσμος λοιπόν αυτός από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας ενημερώνεται γύρω στα 5.000 φυλάδια, άκουσα την Κυριακή ότι μοιράστηκαν σε τρεις γλώσσες ότι τα σύνορα έχουν κλείσει και να μετακινηθούν σε καλούς χώρους φιλοξενίας οι οποίοι υπάρχουν. Έτσι, και είναι μέσα στην άλλη εβδομάδα να φτιαχτούν άλλοι 8. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι γύρω στους 40 οι χώροι φιλοξενίας. 20, συγγνώμη, οι χώροι φιλοξενίας. Κυρία Καφαντάρη. Προσπαθούμε δηλαδή, προσπαθεί η κυβέρνηση με καλό τρόπο, με πειθό, να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να μετακινηθούν στα κέντρα αυτά όπου θα μείνουν προσωρινά
μέχρι να λυθούν τα ζητήματα, να καταλήξει και η Σύνοδος βέβαια αύριο, αλλά από την άλλη μεριά να προχωρήσει και το θέμα αυτό που λέμε σε σχέση με την Τουρκία. Πριν μιλούσαμε με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, ο οποίος σε αυτό το ερώτημα πώς μπορούν να απομακρυνθούν, είπε ότι από ποιον ενημερώνονται οι πρόσφυγες ούτως ώστε να πιστούν να αποχωρήσουν από την Ιδωμένη, από ΜΚΟ, από εδώ και από εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει θεσμικός τρόπος ενημέρωσης αυτών των ανθρώπων ούτως ώστε να πιστούν. Υπηρεσίες κρατικές. Σας είπα ότι μοιράζονται και μοιράστηκαν αρκετά φυλάδια, χιλιάδες που τους ενημερώνουν σε τρεις γλώσσες για τα κέντρα φιλοξενίας. Από την άλλη μεριά, χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε και μία συνέντευξη και είπε και για παραοργανώσεις οι οποίες λειτουργούν εκεί. Και η ελληνική αστυνομία, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, μιλάω για το πέρασμα στη γείτονα χώρα που έγινε την Κυριακή, και όλο αυτός ο τρόπος παραπληροφόρησης και όλα αυτά θα ελεγχθούν από πού προήλθαν. Πάντως χθες ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο σημείο ήταν, επιτρέψτε μου, ιδιαίτερα αυστηρός και προειδοποίησε για πολλά πράγματα, ότι δεν πρέπει, ότι είναι εγκληματική αυτή η ενέργεια, αυτή η δράση ορισμένων στην περιοχή εκεί στην Ιδωμένη, που είναι γύρω στους 13.000 άνθρωποι απελπισμένοι ουσιαστικά, μαζεμένοι. Είχαμε και μία δήλωση ακραία του Όσον αφορά, επιτρέψτε μου, επειδή είπαμε και κάτι άλλο για απουσία του κράτους. Και η αστυνομία και ο στρατός είναι ελληνικό κράτος, έτσι. Στο κομμάτι της υγείας υπάρχουν δύο μονάδες του Κελπνό εκεί. Ελληνικό κράτος είναι και αυτό. Έτσι, μην το υποτιμάμε ότι υπάρχει απουσία της πολιτείας. Απλά δεν μπορεί να γίνει, και είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γίνει ένας χώρος φιλοξενίας, θα το πω, στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι δίπλα στα σύνορα. Ναι, βέβαια. Όλοι οι χώροι φιλοξενίας απέχουν αρκετά χιλιόμετρα από τα σύνορα. Για να λειτουργούν αποτρεπτικά, ναι. Για να λειτουργούν έτσι, αποτρεπτικά. Ακριβώς για να λειτουργήσει αποτρεπτικά, να μετακινηθούν σε άλλα σημεία, βέβαια. Κυρία Καφαντάρη, είχαμε και μία δήλωση, δεν ξέρω αν θέλετε να τη σχολιάσετε, του Θόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος υποστήριξε ότι πρέπει να εκενωθεί η Ιδωμένη δια της βίας από το στρατό. Τώρα δεν θα κάνω σχόλιο, σας είπα και πριν, είναι δήλωση η οποία είναι έξω από τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, μάλλον να το πω πιο σωστά. Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Καφαντάρη, τώρα η κατάσταση δηλαδή, είναι διαχειρίσιμη. Όλη η διαδικασία αυτή τη στιγμή γίνεται με καλό τρόπο, με τη διαδικασία, το ξαναλέω, της πειθούς και της προσπάθειας πληροφόρησης, αλλά όχι με χρήση ΜΑΤ δακρυγόνων, και να σκεφτούμε ότι εκεί στην Ιδωμένη υπολογίζουν ότι γύρω στο 50% είναι γυναίκες και παιδιά. Βεβαίως. Λοιπόν, μην κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις. Οπότε δεν είναι φεύγεται. Αυτό, λογική μας, αυτό είναι κόκκινη γραμμή, ότι χωρίς τη χρήση βίας θα συνεχίσετε στο πλαίσιο της πειθούς. Αν θέλετε προσωπική άποψη, θα πω ότι μετά τη σύνοδο κορυφής αύριο και μεθαύριο, βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, ναι. Βέβαια θα δούμε, έτσι κανείς δεν μπορεί να προκαθορίσει, σιγά σιγά θα το πάρουν απόφαση πιστεύω, και σιγά σιγά μέσα σε καμιά εβδομάδα θα έχει αποφορτιστεί η περιοχή από, από τον κόσμο που είναι συγκεντρωμένο. Λέτε ότι θα το πάρουν απόφαση. Εκτίμηση είναι, ναι. Περιμένουμε να το δούμε. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για κάποια ουσιαστική λύση από τη Σύνοδο Κορυφής. Ουσιαστικά θα μείνει μετέωρο, όπως όλα δείχνουν. Θα ζητηθούν περισσότερο ενέργειες, να ενταθούν οι προσπάθειες κτλ. Όλα αυτά τα γνωστά που συνήθως η Ευρώπη το βάζει σε τέτοια είναι ζητήματα. Ναι, το θέμα είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι διαχειρίσιμο, κύριε Καφαντάρη. Μαζεύεται κόσμος σε πάρα πολλά σημεία. Στον Πειραιά βλέπουμε, εδώ στην Ιδωμένη, στα σύνορα. Μέχρι ποιο επίπεδο είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί γίνονται αναφορές για 100, είναι για 150.000, για πείτε μας. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, είναι 43.700, γιατί κάθε μέρα υπάρχει και ενημέρωση αντίστοιχα από την πολιτεία, τέλος πάντων, για το πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες είναι μέσα στη χώρα. Δεν είπε κανείς ότι η κατάσταση είναι εύκολη. Αλλά αυτή την έκτακτη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε, προσπαθεί η κυβέρνηση όσο μπορεί να τη χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Και τα hot spots γίναν και κέντρα φιλοξενίας δημιουργούνται. Και υπάρχει μέσω της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ
προοπτική για ενοικίαση 20.000 νομίζω διαμερισμάτων ή χώρων παραμονής, με έξοδα εννοείται της ΥΠΑ της αρμοστίας, έτσι, για να μείνουν ένα διάστημα οι πρόσφυγες, γιατί κακά τα ψέματα, ένα διάστημα, κάποιους μήνες θα μείνουν στην Ελλάδα. Κυρία Καφαντάρη, και το ζήτημα είναι η πίεση που μπορεί να ασκηθεί στην Τουρκία, και εδώ παίζει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει. Εκεί είναι και ο αγώνας τον οποίο δίνουμε, ξέρετε, γιατί δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ουσιαστικά ευρωπαϊκό η πίεση ως προς την Τουρκία προφανώς να τηρήσει κάποιες συμφωνίες. Θα έχουμε κάποια άλλη στιγμή περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας να τα πούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και ας ελπίσουμε όλα αύριο να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Να είστε για καλά, την χώρα μας, για την Ευρώπη, για τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Κυρίως. Και βέβαια σας, κύριε, να υπάρξουν ειρηνευτικές διαδικασίες ουσιαστικές να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.